Μια πηγαίνοντας στο σπίτι μου, ένας νεός που δουλεύει σε ένα fast food από κάτω, μου είπε και ο Λάσκα θα σας βρίσκει στο Facebook. Και πήγα και της απάντησα βέβαια, γιατί δεν μου αρέσει να αφήνω εκκρεμότητες. Δεν μου ανταπάντησε, γιατί αν μου ανταπαντούσε θα της ανταπαντούσε κι εγώ. Άλλωστε αυτά που έλεγε εναντίον μου δεν στέκανε και απορώ τι τα είπε. Κακή συμβουλάτρος. Δεν έχω λόγο να μιλήσω με άνθρωπο που βγαίνει και με βοήθει, βγαίνω δημοσίως, το απαντάω. Αυτό δεν θα αποκατασταθεί. Γιατί να αποκατασταθούν? Δεν έχω κανένα λόγο να λύσω καμία παρεξήγηση από τη στιγμή που την παρεξήγηση δημιούργησε εκείνη. Όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί μια εκπομπή, ένα πρωί, έκανε ένα αφιέρωμα σε ένα βιβλίο που γράψε πριν 16 χρόνια. Και αυτό που έγραψε πριν 16 χρόνια ισχύει. Γιατί εγώ τη γράφω, ισχύει πάντα. Και βγήκε να απαντήσει σε μένα για ένα βιβλίο που είχε γραφτεί πριν 16 χρόνια για μια ιστορία που είχε συμβεί 5 χρόνια, 4 χρόνια πριν πάει εκείνη στο Φήνο. Και να απαντήσει πού, σε μένα, και να αναρωτηθεί κιόλας από πού άραγε αντλώ εγώ αυτές τις πληροφορίες. Ξέρει πολύ καλά η Λάσκαρη από πού αντλώ εγώ τις πληροφορίες. Θα χαιρετήσω έτσι κι αλλιώς, γιατί είχε φίλα κανένας κύριος με κυρία. Με αυτό μου είχα και τι άλλο να κάνουμε, ας πούμε, πιέσαι το παλί μαλλί. Βριζόμαστε. Αν με έβριζε, την έβριζε και εγώ. Μπα, τι άλλο να κάνω. Είπε ότι εκμεταλλεύεστε μάλλον το γεγονός για να έχετε δημοσιότητα. Εγώ ή εκείνη. Εγώ προκάλεσα τη δημοσιότητα. Με ένα βιβλίο που είναι 16 χρόνια. Εγώ δεν γιατί δεν έχω δημοσιότητα. Ηθοποιός είμαι. Θίασο έχω, θέατρο έχω. Ανεβάζω έργα. Οι δημοσιογράφοι, ξέρεις, δεν προκαλούν τη δημοσιότητα. Οι δημοσιογράφοι καταγράφουν τη δημοσιότητα. Αυτό δεν έχουν καταλάβει κάποιοι. Από αυτή την εικόνα σε αυτήν.